Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τη συζήτησή μας τώρα, γιατί με τον Ερντογάν και την Τουρκία φαίνεται ότι αυτή η περίοδος χάριτος αρχίζει λίγο και εμφανίζει ρογμές. Και θέλω να ακούσουμε αν έχουμε τη δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Μενέντες στην κρατική τηλεόραση, γιατί αυτό είναι κάτι που το θέλουν οι Τούρκοι, αλλά έχουμε έναν Μενέντες που είναι πιο Έλληνας και από Έλληνας και βάζει εκεί πέρα εμπόδιο, έτσι, και φραγμό. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μενέντες. Continue to be opposed to the sale of the F-16s. Turkey has not done anything sufficient to be rewarded in that way. And I will continue to oppose lethal upgrades that may exist to their presence. It has not been the belligerent entity in these issues. It is not the one that overflies Turkish airspace. It's not the one that invades its territorial waters of Turkey. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Μενέντες. Δήλωση έχει κάνει και ο Κρις Πάπας, ο Έλληνας γερουσιαστής, ο οποίος λέει ότι είναι απογοητευμένος με τη στάση της Αμερικής. Τώρα, εμείς τι περιμένουμε? Ξεκινά από εσάς, κύριε Καμπά. Κοιτάξτε, όπως είχαμε ξαναπεί και μάλιστα και από τη δικιά σας συχνότητα, θεωρώ ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι η κατάσταση σφίγγει γύρω του, σίγουρα θα παίξει, όπως και η αντιπολίτευση, θα παίξουν και το χαρτί το εθνικό. Και το εθνικό, επειδή απευθύνονται σε ένα πολύ εθνικιστικό χώρο, η Τουρκία δηλαδή γενικότερα, και θρησκευτικό, καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι θα το παίξει αυτό το χαρτί. Όσο και να λέμε ότι η διπλωματία των σεισμών και ούτω καθεξής και αυτά τα θριαμβολογικά που ακούγαμε τελευταία και από τη χώρα μας, θεωρώ ότι θα τα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εκφοβισμό και αυτή τη ρητορική προς την Ελλάδα, και την ακούσαν πάλι στις τελευταίες μέρες και από τον Ακάρα αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών του. Θα τα ξανακούσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι θα μαζέψει ψήφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό... Η Τουρκία ισχυρό ΝΑΤΟ, είπε ο κ. Ακάρης στη δήλωση που αυτό έκανε. Δηλαδή τι θεωρείτε? Κλείνοντας είναι... το μάτι προς τους Αμερικανούς. Εδώ τώρα πάμε στο δεύτερο αυτό. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια και από την Αμερική, σιγά σιγά με μικρά βήματα, να δοθούν κάποιες εγγυήσεις, κάποιες ενδείξεις τέλος πάντων, ότι θα πάει προς το θετικότερο το όλο θέμα με την Τουρκία όσον αφορά τα F-16 και τη βοήθεια γενικά, κλείνοντας το μάτι και η Αμερική, ότι ξέρεις, εάν σας δίνω τώρα αυτό και αν κάνετε κάτι παραπάνω, δηλαδή ένα Οθωμανικό παζάρι, να το πω έτσι απλά, και με τη Σουηδία που παίζει και με τη Συρία και με ωραία, το Ιράκ. Ωραία, ωραία, ωραία το θέσατε, το τουρκικό παζάρι. Ερώτηση, για να το συνέσουμε τον κύριο Μαρτζούκο. Ναι. Δηλαδή, τώρα οι Τούρκοι για το εσωτερικό τους θα ανεβάσουν τους τόνους εν όψη εκλογών, αλλά θα κρατήσουν χαμηλά τους τόνους όσον αφορά τη χώρα μας, και να έχουμε και αυτό το μορατόριο μου ουσιαστικά ως τα τέλη Σεπτεμβρίου? Το λέω αυτό για να πάμε και στον κύριο Μαρτζούκο, δηλαδή αν δεν βγει ο Ερντογάν, θα το αλλάξουν οι υπόλοιποι μετά? Εγώ θεωρώ ότι η αντιπολίτευση θα είναι λίγο πιο εκλογικευμένη, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν θα κρατήσει τις εθνικές της γραμμές. Ναι, αλλά εδώ πέρα με σχόλια. Για εμάς, ευτυχώς για την Τουρκία, έχουν κάποιες εθνικές γραμμές τις οποίες τις κρατάνε οι Τούρκοι. Εμείς ακόμα δεν καταφέραμε να έχουμε κάτι καθαρό. Ακόμα και από το γεγονός, κύριε Μαρτζούκο, ότι είναι και μάλιστες και υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν πιο σκληρή ατζέντα και έχουν πιο έτσι κόκκινες γραμμές. Ναι, θα διαφοροποιηθώ λίγο, ναι, λέγοντας το εξής, ότι η τακτική εκφοβισμού αποτελεί την κύρια στρατηγική τους και η επεκτατική πολιτική είναι στρατηγική τους. Ο τακτικισμός είναι η ύφεση και όχι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι η στρατηγική τους. Λοιπόν, η ύφεση είναι προσωρινή. Είναι τώρα το μορατόριο μέχρι το Σεπτέμβριο για προεκλογικούς λόγους αλλά και για αντικειμενικούς λόγους. Θέλουν χρήματα από τη Δύση για τους σεισμούς, θέλουν τα F-16, θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο. Αυτός είναι ο τακτικισμός. Η πραγματική τους πολιτική είναι ο επεκτατισμός, ανεξαρτήτως του ποιος θα επικρατήσει. Μπορεί να έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά μην νομίζετε ότι και μαλλικοί είναι καλύτεροι, είναι χειρότεροι. Και για το παζάρι τώρα, ξέρετε, με την Αμερική να μας πείτε. Βεβαίως. Ξέρετε, ας πούμε, ότι το 55, τα Σεπτεμβριανά, το Κάζους Μπέλι, η Κύπρος, όλα αυτά είναι με κεμαλιστές, δεν είναι με Ερντογάν. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτό συμπίπτουν. Και μάλιστα ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον. Ως προς την Αμερική τώρα. Καλό θα ήταν και η δική μας πολιτική στην Ελλάδα να έχει ένα ηθιντήριο σημείο, μια πορεία, τέλος πάντων, στρατηγικού επίπεδου, γιατί όταν βγαίνουμε και λέμε προ τριών μηνών, τεσσάρων, ότι εμείς η κύρια αποστολή της στρατηγικής μας είναι να αποδομήσουμε την Τουρκία
και ό,τι κάνει να το διεθνοποιούμε σωστά, αυτό δεν συνάδει με την πρόσφατη επίσκεψη συχνή υπουργών στην Τουρκία, τους εναγκαλισμούς, τα φιλιά, όλα αυτά τα πράγματα, ότι βρήκαμε πάλι, θα τα ξαναπούμε και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί αποδομούμε, μάλλον αυτό δεν συνάδει με την αποδόμηση της Τουρκίας, αποδυναμώνει τα επιχειρήματα Μενέντες. Ως πότε θα κρατάει ο Μενέντες, όταν εμείς εδώ πέρα τον διαψεύδουμε? Και το ίδιο και την Ομογένεια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια σταθερή στρατηγική ανάλογη με την απειλή. Επειδή έχουν και εκλογές στο ΡΕΤΟΥΡΚΙ, ξεκινάμε σας να πάρουμε μια απάντηση και από τον κύριο Καμπά και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Βλέπετε ταραχές στην Τουρκία? Είδαμε την επίθεση που έγινε στον κύριο Κιλιτσδάρογλου, τον προφυλάκησαν. Βλέπετε, καθώς πηγαίνουν προς τις κάλπες, να αυξάνονται αυτές οι φωνές και να δούμε πράγματα που δεν θέλουμε να δούμε? Ξέρετε ότι η Τουρκία δεν διακρίνεται για τις δημοκρατικές διαδικασίες της στο εσωτερικό. Είναι μια κοινωνία ιδιαίτερη, μια κοινωνία που έχει μάθει, παρά τις κακουχίες που υφίσταται σε κοινωνικό επίπεδο, να φυλάει το χέρι του πατερούλη. Μια κοινωνία, μάλλον ένας πρόεδρος ο οποίος έχει πρετοριανούς, η στρατοχωροφυλακή για παράδειγμα είναι δική του και βαρέως οπλισμένη. Ναι, αλλά δεν έχουμε ήδη εικόνα τώρα, με συγχωρείτε. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλη φορά να πηγαίνει υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος παίζει στα ίσια τον Ερντογάν τώρα, μετά από 20 χρόνια, και να μην μπορεί να κάνει περιοδεία, προσέξτε, στις σεισμόπληκτες περιοχές, εκεί δηλαδή που υποτίθεται ότι τρώει κατά κραυγή ο Ερντογάν. Είναι αυτό που λέμε το βαθύ κράτος. Πάει βαθύ κράτος. Στο εξής έτσι θα δεν έχει λογική. Το... Συμφωνώ. Στα δικά μας τα μάτια τουλάχιστον. Έτσι, είναι πλασμένοι αλλιώς. Στις δημοκρατίες του δυτικού τύπου που προσπαθεί να κάνει και η Τουρκία, που δυστυχώς όμως δεν της βγαίνει αυτό το πράγμα, και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Εύχομαι να μην επηρεάσουν και τη χώρα μας αυτές οι εξελίξεις, εάν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να. Κυρίως να επιστήσω την προσοχή στο μετεκλογικό τοπίο. Καλά κάνετε, γιατί μετά τη 14η Μαΐου, ή μάλλον την 21η Μαΐου, γιατί μάλλον θα πάνε σε δεύτερη κάλεπη και εκεί πέρα είναι Κυριακή, ναι. Κυριακή, έτσι, ναι. Back to back. Ναι. Δεν είναι ότι... ναι. Και μετά τις εκλογές εμάς και μετά την αυτό... λήξη του moratorium του Σεπτέμβρη, εκεί κάπου θα κάτσουμε σε κάποιο διάλογο. Εκεί λοιπόν Χάγη βλέπετε. Ορίστε. Χάγη, η Χάγη είναι δύσκολο να επιτευχθεί, διότι ο Μέτσοβούσογλου θέλει πακέτο. Εμείς δεν θέλουμε πακέτο. Τα 3+3 εδώ που είναι λογικό. Αναδεικνύει ευλαμπία με κάθε ευκαιρία. Εμείς λέμε μόνο για θαλάσσιες ζώνες. Για ένα θέμα. Πρέπει να μας σταθεί σε αυτό, αλλά τι παίχτηκε κάτω από το τραπέζι μέχρι τώρα στις συζητήσεις που γίνανε και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες? Ναι, αλλά εδώ έχει ένα δίκιο. Θα μας πούνε οι Τούρκες στο νου, θα μας πούνε. Κάποια θα το μάθουμε όμως απ' έξω, όχι από εδώ. Αλλά το ένα θέμα, ναι, δεν μπορεί να είναι η δική μας κόκκινη γραμμή μόνο ότι είναι αποκλειστικά διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι γενικό. Ναι. Πρέπει να εξειδικεύσουμε αυτό βάσει του διεθνούς δικαίου. Άρα και να, κάνουμε, έτσι... να στήσουμε άλλες κόκκινες γραμμές από κάτω. Άρα λέτε ότι έτσι κερδίζουμε χρόνο. Δηλαδή, κύριε έχουμε Ματζουκό. Κάνει πολύ σημαντικά βήματα και διπλωματικά και έχουμε θωρακίσει δηλαδή, και τις σχέσεις μας. Και μπορούμε... θα σας έχουμε ξανά κοντά μας για τις εκλογές τουρκικές. Κύριε Ματζουκό, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα? Δηλαδή, μπορείς να έχεις απέναντί σου κάποιον που ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν έχουν ναός και κεφαλοκρηπίδα? Αυτό έχετε όμως, κύριε Μαρτζούκο. Και εδώ πέρα, κύριε Μαρτζούκο. Είναι προϋπόθεση όμως για να κάτσεις. Κύριε Μαρτζούκο, και εσείς και ο κύριος Καμπάς ξέρετε πολύ καλά ότι βάζω συνέχεια το θέμα των αποστρατικοποιήσεων. Κάποιοι λένε ότι στο 3+3 είναι μέσα αυτό το θέμα. Εμείς λέμε δεν υπάρχει. Θα το δούμε.